Σε ελεύθερη πτώση αναμένεται να βρεθούν οι βάσει για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα τη χώρα. Η αιτία για την πτώση εστιάζεται κατά κύριο λόγο στι επιδόσει των μαθητών στι Πανελλήνιες, αφού σύμφωνα με τα στατιστικά του Υπουργείου Παιδεία καταδεικνύονται ω χαμηλέ. Ε, Φέτο τι βάσει περιμένουμε όπω και κάθε χρονιά, στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ε, είναι μία περίοδο που ανακοινώνονται οι βάσει και κάπου εκεί έχει ανακοινωθεί ότι θα έχουμε και φέτο τα αποτελέσματα. Πώ θα κινηθούν οι βάσεις, το έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό οι επιδόσεις που είχαν οι μαθητές φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν μια αρκετά μεγάλη αποτυχία στους βαθμούς των μαθητών που ακολούθησαν την θετική κατεύθυνση και την τεχνολογική κατεύθυνση. Στη θεωρητική κατεύθυνση τα πράγματα ήταν αρκετά ελεγχόμενα, ενώ υπήρχε σημαντικό θέμα και στα παιδιά, που ήταν στην, στα οικονομικά. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, περιμένουμε πτώση των βάσεων σε όλε σε όλες τις, τις σχολέ, σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Ο λόγο είναι ότι τα μαθήματα φέτο ήταν αρκετά δύσκολα. Τα θέματα, α πούμε, ήταν πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα στο δεύτερο πεδίο και το τέταρτο, που τα βασικά μαθήματα είναι τα μαθηματικά και η φυσική. Εκεί οι βαθμολογίε είναι πολύ χαμηλέ και έτσι περιμένουμε οι βάσει να κοιμαθούν. Στα επίπεδα του 2013, που ήταν επίση χαμηλέ. Στο πρώτο πεδίο τη θεωρητική κατεύθυνση είχαμε πάλι δυσκολίε, ενδεχομένω όμω η πτώση να είναι μικρότερη. Όπω και στο πέμπτο, με τα οικονομικά. Και εκεί περιμένουμε μικρότερη ενδεχομένω πτώση. Θα υπάρξουν σχολέ ελληνικών πανεπιστημίων, ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπου ένα υποψήφιο που δήλωσε τη σχολή αυτή θα μπορεί να περνάει και με 8.500-9.000 μόρια και μάλιστα πολύ καλές σχολές. Εκτιμώ λοιπόν ότι η αγωνία των υποψηφίων που βρίσκεται στην κορύφωσή της δεδομένου ότι οι βαθμοί, οι βάσεις των σχολών θα βγουν περί το τέλος του Αυγούστου θα του δώσει το δικαίωμα να ξέρουν ακριβώ σε ποια σχολή θα περάσουν. Πολλέ φορέ λέμε στα παιδιά όταν λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία ότι έχει και το θετικό η όλη υπόθεση, μια και σε πάρα πολλέ σχολέ οι βάσει θα πέσουν αρκετά. Οπότε τα παιδιά, ναι, μεν έχουν λάβει χαμηλή βαθμολογία, αλλά θα περάσουν οι περισσότερες στι σχολέ που επιθυμούν. Η εικόνα των βάσεων δεν θα παρουσιάζει ιδιαίτερε διαφοροποιήσει ανά παιδί σύμφωνα με τι εκτιμήσει. Αναπαιδείο, κοιτάξτε, κυρίω θα επηρεαστούν τα παιδία στα οποία βασικά μαθήματα ήταν τα μαθηματικά και η φυσική. Όπου το μεγαλύτερο μέρο των διαγωνιζομένων έγραψε κάτω από τη βάση. Είχαμε ποσοστά άνω του 70% κάτω από τη βάση και στα δύο αυτά μαθήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά κάθε φορά που είχαμε αντίστοιχη εξέλιξη, οι βάσει στι σχολέ Αυτέ ε, συρρυκνώνονταν αισθητά. Μιλάμε για τι πολυτεχνικέ σχολέ, για τι σχολέ θετικών επιστημών, ε, κατά κύριο λόγο για αυτέ. Και η ιατρική θα επηρεαστεί εν μέρη, γιατί μέχρι και φέτο διαγωνίζονται τα παιδιά και στα μαθηματικά για να εισέλθουν στην ιατρική. Αυτό αλλάζει από του χρόνου. Αλλά σε μικρότερο βαθμό. Γενικά η ιατρική είναι η σχολή που αντιστέκεται στι πτώσει των βάσεων λόγω τη ζήτηση που υπάρχει. Πολλέ φορέ η δυσκολία των θεμάτων ε, αλλάζει τη σειρά των μαθητών. Ε, όταν τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, έχουμε μια συσσόρευση των μαθητών σε χαμηλέ βαθμολογίε και έτσι ο μέτριο μαθητή μπορεί να μπαίνει στην ίδια κατηγορία με έναν κακό. Έτσι, πολλέ φορέ έχουμε αδικίε. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ζητάμε εμεί τα θέματα να είναι διαβαθμισμένη δυσκολία, να υπάρχουν και τα εύκολα, να υπάρχουν και τα μέτρια, να υπάρχουν και τα πολύ δύσκολα, για να μπορεί δίκαια το σύστημα το εξεταστικό να ξεχωρίσει του μαθητέ μεταξύ του. Πάντω, οι μεγαλύτερε πτώσει των βάσεων με την αλλαγή του νόμου για τι μεταγραφέ θα παρουσιαστούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια και σχολέ σύμφωνα με του εκπαιδευτικού. Έχει σημαντικό ρόλο φέτο και η αλλαγή του καθεστώτο που διέπει τι μεταγραφέ. Ειδικότερα, μειώνεται αισθητά το ποσοστό μεταγραφών που μπορεί να δεχθεί ένα ίδρυμα σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ουσιαστικά ήταν ελεύθερε μεταγραφέ. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να μετακινηθεί κάποιο από ένα περιφερειακό, πανεπιστήμιο σε ένα κεντρικό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι πέρσι το 40% των εισακτέων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου πήρε μεταγραφή και έφυγε από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Αυτό φέτο δεν θα γίνει. Οπότε δεν θα πρέπει να εκπλήξει μια πολύ σημαντική πτώση των βάσεων που μπορεί να αγγίξει και να ξεπεράσει και σε κάποια δημήματα, τα χίλια μόρια στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί υποψήφοι επέλεξαν τι σχολέ του με βάση το μέρο στο οποίο μένουν. Η οικονομική κρίση λοιπόν καθορίζει πλέον και τι βάσει. Το αποτέλεσμα ε. της γραπτής δοκιμασίας των μαθητών και των υποψηφίων έχει να κάνει με το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο ζει σήμερα η ελληνική οικογένεια. Ούτε κερδίζονται, αλλά ούτε χάνονται όλα με το γεγονός ότι κάποιος μαθητής θα περάσει στο πανεπιστήμιο.